Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 ή αλλιώς νεανικός διαβήτης αποτελεί μια σύγχρονη μάστιγα εξαιτίας της αυξανόμενης συχνότητάς του ακόμη και στις τρυφερές ηλικίες των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω της αμηχανίας, της αδράνειας και της έλλειψης ενημέρωσης για την φύση της νόσου τόσο των μικρών μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Η ανάγκη για εξειδικευμένη υποστήριξη στο σχολείο από νοσηλευτές με γνώση και εμπειρία στο διαβήτη είναι μια ανάγκη επιτακτική για την υγεία τόσο την σωματική όσο και την ψυχολογική του μαθητή. Ένα παιδί με διαβήτη μπορεί να γνωρίζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση τόσο σωματική όσο και ψυχολογική, ειδικά όταν βρίσκεται σε ένα σχολικό περιβάλλον. Η μέτρηση της γλυκόζης του σακχάρου στο αίμα είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία επιβεβλημένη που μπορεί να προκαλεί άγχος τόσο στο γονιό, καθώς ανησυχεί για το παιδί του, αλλά και για έναν εκπαιδευτικό. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την παρουσία ενός εξειδικευμένου νοσηλευτή στο διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον. Για το θέμα λοιπόν αυτό, κοντά μας έχουμε τον γιατρό Χρήστο Μπαρτζόκα, ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατρέ, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καταρχάς, να πούμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε και γνωρίζει ο κόσμος ως νεανικό διαβήτη. Δεν θα το ονόμασα μια νόσο που νομίζει ο κόσμος ότι είναι, διότι παρεξηγείται και η δυνατότητα ότι μπορεί να την κολλήσεις, ενώ είναι μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως ορμονική ανεπάρκεια, μια και ο οργανισμός δεν μπορεί να παράγει τις σωστές ποσότητες ινσουλίνης. Η ινσουλίνη είναι η απαραίτητη ορμόνη για να μπουν μέσα στα κύτταρά μας τα σάκχαρα, η γλυκόζη, η οποία είναι η ενέργεια όλων των κυττάρων του οργανισμού να κάνουν τη σωστή δουλειά τους. Ο εγκέφαλος, τα νεφρά, το σηκώτη και η δραστηριότητα αυτή της ινσουλίνης σε περίπτωση του τύπου 1 διαβήτη, του ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη, είναι η ορμόνη που λείπει και χρειάζεται να την αντικαταστήσουμε. Αυτή η συγκεκριμένη μορφή λοιπόν διαβήτη είναι αυτή που απαντάται κυρίως σε νεανικές ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως παρουσιάζεται στην τα σε τελευταία χρόνια ηλικίες. Και στις πολύ μικρές ηλικίες. Βλέπουμε και σε μεγάλο αριθμό σε παιδιά κάτω των 3 ετών. Άλλοτε η κορυφή στη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη ήταν γύρω στα 10-12 χρόνια. Τώρα έχει μετατοπιστεί στις νεαρότερες ηλικίες. Δηλαδή ένα παιδί, για παράδειγμα, που θα πάει στο δημοτικό ή και στον νηπιαγωγείο μπορεί ήδη να έχει εμφανίσει συμπτώματα του διαβήτη. Βεβαίως. Μπορεί να παρουσιάσει διαβήτη σε οποιαδήποτε ηλικία. Βέβαια, ο διαβήτης δεν παρουσιάζεται χθες και να εμφανιστεί σήμερα. Ξεκινάει μήνες ή και χρόνια πριν. Μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και μέσα από την φάση της εγκυμοσύνης. Αυτό δεν έχει διαπιστωθεί, αλλά μπορεί να αρχίσει με αυτοκαταστροφή των κυττάρων του παγκρέατος, των λεγόμενων β' κυττάρων του παγκρέατος. Ο οργανισμός αυτοκαταστρέφει, είναι μια αυτοάνωση καταστροφή, δηλαδή κάνει αντισώματα εναντίον των β' κυττάρων, ειδικά των β' κυττάρων του παγκρέατος, και όταν καταστραφεί το 90% περίπου από τα κύτταρα, δεν παράγεται επαρκή ινσουλίνη και τότε εμφανίζονται τα συμπτώματα. Άρα έχει ήδη προηγηθεί μια μεγάλη βλάβη στο πάνκρεας και μετά εμφανίζονται τα συμπτώματα. Και τότε εμφανίζεται. Γι' αυτό μπορεί να περάσουν χρόνια. Μπορεί να είναι και 10 χρόνια. Συνήθως μετά τα 5 χρόνια από την εμφάνιση των αντισωμάτων εμφανίζεται και ο διαβήτης. Επειδή υπάρχει ένας μύθος λίγο γύρω από τον διαβήτη, μιας και ονομάζεται σακχαρώδης διαβήτης, θεωρούν πολλοί ότι αν φάνε ζάχαρη ή ένα γλυκό, ξαφνικά κινδυνεύουν να τους ανέβει το ζάχαρο. Το σάκχαρο όμως που μετράμε στο διαβήτη, από πού προέρχεται? Κοιτάξτε, το σάκχαρο στη διατροφή μας έρχεται, αλλά για τους ενηλίκους που καταναλώνουν πολλές αμυλούχες τροφές και γλυκά. Άρα δηλαδή αλεύρι, μακαρόνια, ψωμί, οτιδήποτε τέτοιο. Εάν έχουν προδιάθεση να εμφανίσουν διαβήτη, ανεβαίνει το ζάχαρο και παρουσιάζεται ο διαβήτης. Στα παιδιά όμως δεν έχει σχέση η διατροφή. Στα παιδιά δεν παράγεται επαρκής ποσότητας ινσουλίνης και τότε θα ανεβεί το ζάχαρο. Δηλαδή, εάν ένα φυσιολογικό παιδί φάει ένα γλυκό, δύο γλυκά, θα βγάλει ινσουλίνη και θα τα κάψει. Ένα παιδί που
έχει ήδη ξεκινήσει την καταστροφή των β' κυττάρων του παγκρέατος, σε μια στιγμή δεν θα μπορεί να το κάψει αυτό το ζάχαρο, θα ανεβεί το ζάχαρο με όλα τα παραλυπόμενα της συμπτωματολογίας που δεν ξέρω αν θέλετε να... Θα τα πούμε τα συμπτώματα, ναι, αλλά ολοκληρώστε ναι, λίγο το σκεπτικό σας, γιατί ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να καταρριφθεί αυτός ο μύθος που λέει ακριβώς ότι η ζάχαρη θα προκαλέσει σάκχαρο ή αλλιώς διαβήτη. Στον τύπο 1 διαβήτη, τον παιδικό διαβήτη, το λέγαμε νεανικό άλλοτε, ναι, δεν έχει καμία επίπτωση. Μάλιστα. Έχει για τον διαβήτη των ενηλίκων, που είναι κληρονομικός και που υπάρχει προδιάθεση να κάνεις διαβήτη. Και γι' αυτό βλέπεις ότι στην οικογένεια, από τη μια γενιά στην άλλη, βλέπεις τους παχύσαρκους και εκεί έχει σημασία η διατροφή. Μάλιστα. Πολλά είναι τα παιδιά όμως τα οποία μπορεί να εμφανίσουν διαβήτη σε μια πολύ μικρή ηλικία από ένα τυχαίο περιστατικό. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση οι γονείς έφυγαν να πάνε διακοπές, αφήσανε το παιδί με τη γιαγιά και το παιδάκι ξαφνικά άρχισε να κοιμάται πολλές ώρες αδικαιολόγητα. Και έτσι λοιπόν υποψιαστήκαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μπορεί να προκύψει ως κληρονομικό νόσημα ή κατάσταση. Όχι εδώ. Σωστά τα λέτε. Ο διαβήτης εμφανίζεται ως κεραυνός ενεθρία, το λένε οι ίδιοι οι γονείς. Διότι ξαφνικά αυτή η ανεπάρκεια της ινσουλίνης δημιουργεί ψηλό ζάχαρο, ο οργανισμός καίει λίπος και κάνει και τονικά σώματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αυτή την υπνηλία και το διαβητικό κόμμα και το εξωτικό κόμμα που είναι η βαριά μορφή που ευτυχώς δεν τη βλέπουμε τώρα, διότι ο κόσμος έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται. Δεν είναι κληρονομικός ο παιδικός διαβήτης. Κληρονομικός είναι ο διαβήτης των μεγάλων. Ο παιδικός διαβήτης έχει, όπως είπαμε, αυτοάνωση αίτια, προδιάθεση. Ακριβώς. Δηλαδή κάνει αντισώματα εναντίον των β' κυττάρων, όπως έχουμε, μπορούμε να κάνουμε ελκοδικολίτιδα, να κάνουμε ερυθματοδηλίκο. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτοάνωσα νοσήματα, των οποίων την αιτιολογία δεν ξέρουμε. Αν με ρωτούσατε πού οφείλεται ο διαβήτης των παιδιών, ο τύπος 1, θα σας έλεγα δεν ξέρω. Δεν σας ρωτάω λοιπόν. Και υπάρχουν θεωρίες. Και άμα υπάρχουν θεωρίες, σημαίνει ότι κανένας δεν βρήκε την αιτία. Μία σημαντική θεωρία όμως είναι, και πρέπει να την προσέξουμε, η σχέση βιταμίνης D και διαβήτη. Η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλότερη συχνότητα διαβήτη από ό,τι έχουν οι βόρειες χώρες. Για να καταλάβετε, περίπου στην Ελλάδα... Άρα παίζει μεγάλο ρόλο και ο ήλιος. Ακριβώς. Στην Ελλάδα ο κίνδυνος για εμφάνιση διαβήτη είναι 10 το χρόνο, σε νέα 10 στα 100.000 παιδιά. Αν έχουμε στην Αθήνα που έχουμε 600.000 παιδιά, 60 παιδιά θα κάνουν διαβήτη. Μάλιστα. Φέτος. Στη Σκανδιναβία όμως είναι 55%, στη Φιλανδία 55%, Σουηδία 45%. Τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή και έχουμε 5 φορές πάνω και έναν θεωρούν αριθμό, ότι ναι, είναι η έλλειψη βιταμίνης D. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει πολλές χώρες και χορηγούν μεγάλες δόσεις βιταμίνης D και στην έγκυο και στα παιδιά. Τον τελευταίο καιρό εμείς παιδίατροι διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά μας εδώ στην Αθήνα έχουν έλλειψη βιταμίνης D, ανεπάρκεια. Διότι το πρωί είναι το σχολείο, το απόγευμα είναι η μελέτη, είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά, το πιάνο, η ρυθμική. Δεν εκτίθενται στον ήλιο. Και ίσως αυτό να είναι και μια αιτία της αύξησης που παρατηρείται. Τώρα, πάμε να δούμε όμως, μιας και μιλάμε για το διαβήτη, γιατρέ, ουσιαστικά πώς εμφανίζεται, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που πρέπει να χτυπήσουν το καμπανάκι στο γονιό, στον εκπαιδευτικό, αλλά και στο ίδιο το παιδί. Να δούμε λοιπόν τα συμπτώματα. Αυξημένη δίψα και συχνή διούρηση. Τη δίψα δεν την παίρνουν ήδη, γιατί πολλά παιδιά έχουν τη συνήθεια να πίνουν. Και δεν πίνουν μόνο νερό, μπορεί να πίνουν και χυμούς και λοιπά. Τσάι, οτιδήποτε. Το σύμπτωμα που πρέπει να κάνει τους γονείς να υποψιαστούν, εάν το παιδί σηκώνεται τη νύχτα 2 και 3 φορές να πάει στην τουαλέτα. Μάλιστα. Γιατί το ζάχαρο που είναι ψηλό φεύγει με τα ούρα και το ζάχαρο παρασύρει νερό και γι' αυτό έχουμε αυξημένη διούρηση. Και αφυδάτωση. Κατά συνέπεια και αφυδάτωση, μπορεί να φτάσει σε αφυδάτωση. Και αυτό είναι η αιτία της πολυδιψίας. Άρα έχουμε τα 3 π. Πολυδιψία, πολυουρία και πολυφαγία. Το παιδί δεν μπορεί να ικανοποιηθεί επειδή του λείπει η ινσουλίνη, δεν ικανοποιεί τις διατροφικές του ανάγκες και θέλει να φάει.
Οδηγηθήκαμε λοιπόν και στο δεύτερο σύμπτωμα, την υπερβολική και συχνή πείνα. Έχουμε όμως και την απώλεια βάρους, όπως και το αίσθημα κόπωσης, δηλαδή Βεβαίως. Την κούραση. Διότι επειδή η τροφή πάει χαμένη, τη βγάζει στα ούρα, από την άλλη μεριά καίει λίπος, και αν κάψει πολύ λίπος, μετά αρχίζει και καίει και μυς και τις σάρκες του ακόμα. Μυϊκοϊστό που λέμε. Οπότε υπάρχει και το αίσθημα κόπωσης. Αλλά το σημάδι που πρέπει να προσέξουν οι γονείς, εάν υπάρχει νυχτουρία και συχνουρία, οπότε θα πρέπει να κάνουν μια εξέταση ούρων, που είναι πολύ απλή, να πάνε τα ούρα στο μικροβιολόγο. Εάν υπάρχει ζάχαρο στα ούρα, που φυσιολογικά δεν υπάρχει, θα πρέπει να καταφύγουν στον παιδίατρο. Άλλοτε, ναι. Ο κόσμος ήταν πιο πολύ ευαισθητοποιημένος για ψυχολογικά προβλήματα και το παιδί που είχε νυκτουρία ή συχνουρία, κατουριόταν ακόμη και απάνω του, το πήγαιναν στον ψυχολόγο. Και ο ψυχολόγος βέβαια δεν ήταν ο κατάλληλος για τη διάγνωση του διαβήτη. Και έχαναν πολύτιμο χρόνο και παιδιά έπεφταν και σε διαβητικό κόμμα. Τώρα σπάνια έρχεται στο νοσοκομείο για διαβητικό κόμμα. Αφήστε που επιπλέον έχουν αρχίσει, κάνουν check-up στα παιδιά, θα βρουν αν το ζάχαρο είναι λιγάκι αυξημένο. Οπότε η αντιμετώπιση αρχίζει πιο νωρίς. Γιατρέ, αυτό σε ένα παιδάκι το οποίο όμως, να το πούμε έτσι, έχει βγάλει την πάνα. Ένα παιδί το οποίο ακόμη φοράει την πάνα, μέχρι 3 ετών για παράδειγμα. Εκεί ο γονιός πώς μπορεί να καταλάβει αν ενδεχομένως υπάρχει νυκτουρία? Κοιτάξτε, είναι θέμα την ποσότητα δηλαδή που συγκεντρώνεται στην πάνα? Ναι, θα αναγκάζεται να την αλλάζει συνέχεια. Υπάρχουν βρέφη που θα συζητώ για παιδιά ενός έτους, 15-18 μηνών, στα οποία ακόμη φοράμε τις πάνες. Άμα χρειάζεται η μητέρα κάθε 2-3 ώρες να αλλάξει την πάνα, θα πρέπει να το σκεφτεί. Αλλά πιο πολύ είναι στα μεγαλύτερα παιδιά. Μάλιστα. Εκεί μην δημιουργήσουμε άγχους και στις μητέρες, γιατί τα παιδιά κατουργούνται ούτως ή άλλως. Προφανώς. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα συμπτώματα. Ευερεθιστότητα και ασυνείδητη συμπεριφορά, δηλαδή υπάρχει κάποια νευρικότητα στα παιδιά αυτά? Άμα είναι αυξημένο το ζάχαρο, έχουν μια επιθετικότητα, μια ευερεθιστότητα. Και από την άλλη μεριά έχουν. Εάν είναι χαμηλό το ζάχαρο, είναι ακριβώς το αντίθετο. Εκεί πέρα το παιδί έχει πνηλία, υποτονικό, νοθρότητα, όταν είναι χαμηλό το ζάχαρο, όταν έχει υπογλυκαιμία. Αλλά δεν φτάνουμε σε εκεί. Τώρα συζητάμε για την, το μέσο όρο, για την υπεργλυκαιμία, η οποία κάνει ευερεθιστότητα. Μάλιστα. Επίσης, διαταραχή όρασης, δηλαδή δεν βλέπουν καλά, θολώνει η όραση, τι ακριβώς? Δεν θα το πει αυτό το παιδί. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Και βεβαίως συχνή παρουσίαση μυκητασιακής κολπίτιδας για τα κοριτσάκια. Ναι, δεν είναι από τα πρώτα συμπτώματα. Μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα παιδί με διαβήτη που δεν ρυθμίζεται καλά, να κάνει. Είναι τα ακραία συμπτώματα αυτά. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, το θέμα είναι ότι αν ένας γονιός συνειδητοποιήσει πως το παιδί του πάσχει από διαβήτη, πώς το αντιμετωπίζει, τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να επικοινωνήσει με κάποιον παιδίατρο που να έχει και κάποια εμπειρία με το διαβήτη. Ο παιδίατρος, εάν δεν έχει, θα το παραπέμψει το παιδί σε κάποιον πιο ειδικό παιδίατρο. Υπάρχουν παιδίατροι που έχουν μετεκπαιδευτεί στο διαβήτη. Το ερώτημα, γιατρέ, όμως είναι, επιτρέψτε μου λίγο. Ναι, θα πάει στο γιατρό, το παιδί όμως αυτό κάποια στιγμή θα βρεθεί στο σχολικό περιβάλλον. Όπου εκεί ή ο γονιός πρέπει να αφήσει τη δουλειά του και να είναι πάνω από το παιδί συνεχώς, ή θα πρέπει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει την κατάλληλη ειδίκευση, να είναι εκεί για το παιδί αυτό. Πριν πάει στο σχολείο το παιδί, θα πρέπει να κάνει εξετάσεις, να επιβεβαιωθεί ο διαβήτης και να αρχίσει η εκπαίδευση για αυτή την κατάσταση που θα ζήσει όλη την υπόλοιπη ζωή του και θα είναι μια κατάσταση που θα χρειάζεται να κάνει την ινσουλίνη του, να ξέρει τι θα φάει, τι θα προσέξει τη διατροφή του, να ασκείται και αυτή η εκπαίδευση να ξεκινήσει όχι μόνο στους γονείς, αλλά και στο ίδιο το παιδί και στους υπόλοιπους γιαγιάδες, παππούδες που μπορεί να κρατάνε το παιδί. Από εκεί θα ξεκινήσει και μετά θα πάει στο σχολείο. Όταν πάει στο σχολείο θα έχουμε, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή, ακόμη είμαστε στη φάση εκπαίδευσης, διότι οι πιο πολλοί νοσηλευτές δεν έχουν εξειδικευθεί στο διαβήτη και από την άλλη μεριά οι γονείς σε συνεργασία με το σχολείο μπορεί να βοηθήσουν έχοντας μετρητές σαχάρου στο σχολείο. Η μέτρηση είναι πολύ απλή. Τα παιδάκια μετά τα 7-8 χρόνια μπορούν μόνα τους να κάνουν και τη μέτρηση. Οπότε στα σχολεία υπάρχουν και καθηγητές που έχουν εμπειρία, διότι είχαν άλλα παιδιά ή έχουν δικά τους παιδιά. Εκείνοι όμως από τους δασκάλους που είναι οι καλύτεροι
για βοήθεια ενός παιδιού με διαβήτη είναι οι γυμναστές. Μάλιστα. Οι γυμναστές, διότι έχουν στην εκπαίδευσή τους μάθει φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος και έχουν ενδιαφέρον, από ό,τι βλέπουμε στα σχολεία που πάμε να διδάξουμε το διαβήτη, ότι είναι οι πιο αποτελεσματικοί στο να βοηθήσουν το παιδί στο σχολείο, αν δεν υπάρχει νοσηλευτής. Αυτό αφορά καθαρά, να το πούμε έτσι, την παθολογική αντιμετώπιση του διαβήτη σε ένα παιδί που είναι στο σχολικό περιβάλλον. Υπάρχει όμως πολύ έντονος ο παράγοντας ψυχολογία του παιδιού και μάλιστα το στίγμα που μπορεί να έχει ένα παιδί ανάμεσα στους συμμαθητές του. Κοιτάξτε, το στίγμα είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας, το οποίο ευτυχώς έχει αρχίσει να σβήνει στις πόλεις, υπάρχει ακόμη στην επαρχία σε μεγάλο ποσοστό. Στους ξένους θεωρείται πολύ φυσικό να έχεις διαβήτη. Είσαι και πιο γλυκός αν έχεις διαβήτη. Εδώ όμως υπάρχει η νοοτροπία του ότι μπορεί να κολλήσει τα άλλα παιδιά, που δεν στέκει αυτό το πράγμα, δεν μεταδίδει. Δεν είναι ασθένεια, δεν κολλάει. Και οι δάσκαλοι δεν το ξέρουν. Και οι δάσκαλοι. Το παιδί που έχει διαβήτη μπορεί να έχει την ανάγκη να πάει να ουρήσει στο σχολείο. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια μέτρηση. Θα πρέπει ο δάσκαλος να είναι ευαισθητοποιημένος, να το παιδί σηκώσει το χέρι του και πει: «Κυρία, μπορώ να βγω έξω», να το επιτρέψει και όχι να του πει: «Θα καθίσεις εδώ πέρα». Δηλαδή τα συμπτώματα, το ίδιο το παιδί πρέπει να μάθει να τα αναγνωρίζει, αλλά και πρέπει και το περιβάλλον να του τα αναγνωρίσει. Είναι μέρος της ζωής του. Εάν σας ζητούσα να βάλετε μια ιεράρχηση των βασικών πυλώνων εκείνων που είναι σημαντικοί για το διαβήτη, ποιοι θα ήταν αυτοί? Λοιπόν, η ινσουλίνη, που είναι η ορμόνη ζωής. Είναι η σωστή διατροφή, διότι αν το παιδί αρχίσει και κάνει καταχρήση το φαγητό, αρχίζει και τρώει γλυκά, το ζάχαρο θα ανεβαίνει, απορυθμίζεται, δεν θα αντιμετωπιστεί καλά. Το τρίτο είναι η άσκηση. Θέλουμε να ασκείται. Γιατί? Διότι εμείς μπορεί να καίνε το ζάχαρο με λιγότερη ινσουλίνη στον οργανισμό. Και βέβαια το τέταρτο είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι, μπορεί να μάθει και τους τρεις προηγούμενους πυλώνες με την εκπαίδευση το παιδί, αλλά μαθαίνει να αντιμετωπίζει το διαβήτη και να είναι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του τέλεια. Εκείνο μάλιστα που θέλουμε είναι και η εκπαίδευση του περιβάλλοντος στο σχολείο. Και λέμε στα παιδιά, τα κάπως μεγαλύτερα, 9-10 ετών, πηγαίνετε στο σχολείο και μιλήστε τους για διαβήτη. Εσείς, στα άλλα παιδιά, να δουν ότι είσαι ο ήρωας πλέον της τάξης, που κάνεις ενέσεις μόνος σου, που κάνεις εξετάσεις, που ξέρεις την το πάγκρας, ξέρεις την τα μιλιγκράμ, ξέρεις τις μονάδες ινσουλίνης. Έχει μια σημαντική επίδραση μέσα στην τάξη και έχει πλεονεκτήματα το παιδί με το διαβήτη κατά κάποιον τρόπο. Να ξέρει προνομιούχο κατά κάποιο τρόπο. Προνομιούχο, που δεν τα ξέρουν οι συμμαθητές του. Βέβαια, επειδή είπατε εκπαίδευση, η εκπαίδευση επίσης στους εκπαιδευτικούς. Γιατί αυτή είναι το πρώτο σημείο επαφής σε ένα σχολείο για το παιδί εκείνο το οποίο θα έχει το πρόβλημα με το διαβήτη. Άρα πρέπει να είναι και βεβαίως από πάνω τους. Εκεί το κράτος έχει προσπαθήσει επανειλημμένως, αλλά δεν υπήρξε καλή ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Ως και σεμινάρια ήθελαν να κάνουν. Δεν πήγαιναν όλοι. Ερχόντουσαν από τις επιθεωρήσεις της επαρχίας και ξέρουμε από συναδέλφους που πήγαν εκεί να κάνουν μάθημα, δεν υπήρχε το ενδιαφέρον. Γι' αυτό και είναι πιο σημαντικό να υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής. Όπως στην εποχή που πήγαινα εγώ σχολείο, υπήρχε ο σχολικός γιατρός. Μας δίδασκε την υγιεινή και έκανε και ορισμένα άλλα μαθήματα. Ένας οποιοδήποτε σχολικός νοσηλευτής ή με ειδική εκπαίδευση? Ειδική εκπαίδευση αυτή τη στιγμή λίγοι έχουν. Και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου έχει ξεκινήσει τέτοια μαθήματα σε συνεργασία με την ΠΕΑΝΔ, την Πανελλήνια Ένωση Αγώνων Νεανικού Διαβήτη, και έχουν εκπαιδευτεί αρκετοί νοσηλευτές και συνέχεια. Αλλά μην ξεχνάτε, η Ελλάδα έχει 4.000 σχολεία. Και οι σχολικοί νοσηλευτές δεν είναι ειδικά μόνο για το διαβήτη. Προσλαμβάνονται και για άλλες παθήσεις, όπως είναι η επίληψη, η αιμορροφιλία. Είναι υποχρεωμένος ο διευθυντής του σχολείου να δηλώσει στο Υπουργείο ότι έχει παιδί με κάποιο σοβαρό θέμα υγείας για να έχει νοσηλευτεί. Ο διαβήτης είναι ένα σημαντικό από αυτά τα θέματα. Αν μου επιτρέπετε, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα μαζί σας, μιας και είχαμε την τιμή να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή, το θέμα είναι ότι καταρχάς ο διαβήτης δεν είναι μια ασθένεια και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόσωπο αυτό, να αντιμετωπίσουμε το παιδί ή τον ενήλικα σαν να είναι μια φυσιολογική κατάσταση, σαν να είναι μια ρουτίνα. Απλά να είμαστε σε εγρήγορση, μήπως χρειαστεί τη βοήθειά μας.
που αν είναι καλά εκπαιδευμένο, καλά ρυθμισμένο, δεν θα ενοχλήσει το σχολείο καθόλου. Δεν θα ενοχλήσει στην ομάδα που μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε, ο Μπιόρν Μπεργκ, ο διάσημος ταινίστας, είχε διαβήτη. Ο Παρ Ζέτερμπεργκ, που ήταν στο Ολυμπιακό και είχε βγει και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής Ευρώπης, που ήταν στην Άντουερπ, στο Βέλγιο, είχε διαβήτη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν καλώς αποδεκτοί από το περιβάλλον και πρέπει να αποδεχόμαστε και τα άτομα με διαβήτη σαν έναν από εμάς. Όλοι έχουμε πρόβλημα. Δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Λοιπόν, ήρθε η κατάλληλη στιγμή όμως να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του διαβήτη και ειδικά στα σχολεία, καθώς ορισμένοι στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στον ιατρικό χώρο έχουν φροντίσει να λάβουν τα μέτρα εκείνα που θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων με διαβήτη πολύ πιο εύκολη και βεβαίως χωρίς να υπάρχει το κοινωνικό στίγμα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ο νεανικός διαβήτης παρουσιάζει μία αύξηση στην συχνότητά του. Πόσο σημαντική είναι η επιστημονική κατάρτιση ενός νοσηλευτή? Είναι γεγονός ότι πραγματικά έχουμε τα τελευταία χρόνια μία αύξηση στην εμφάνιση του νεανικού διαβήτη και γνωρίζουμε όλοι προφανώς ότι είναι ένα χρόνιο νόσημα, που σημαίνει ότι το παιδί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του θα πρέπει να έχει μία ιατρο-νοσηλευτική παρακολούθηση, έτσι ώστε να μπορεί να αυτοδιαχειρίζεται το πρόβλημά του. Αυτό για να συμβεί χρειάζεται να υπάρχει ένας εξειδικευμένος παιδιατρικός νοσηλευτής ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας που παρακολουθεί το παιδί με νεανικό διαβήτη. Ο νοσηλευτής αυτός, προκειμένου να ανταποκριθεί, θα πρέπει να έχει μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, είτε από το προπτυχιακό του είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και βέβαια και μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα που εμείς έχουμε αναπτύξει στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διαρκής επιμόρφωση των νοσηλευτών είναι επιτακτική ανάγκη. Πώς μπορεί να συμβάλλει η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής προς αυτή την κατεύθυνση? Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που σκοπό έχει αφενός μεν τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των νοσηλευτών και αφετέρου έχει την επιμόρφωση των γονέων πάνω σε χρόνια νοσήματα. Ξέρετε ότι η σύγχρονη τάση σε παγκόσμιο επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας στα παιδιά είναι οικογενειοκεντρική. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συμμετέχει στην ομάδα και η οικογένεια. Γι' αυτό ακριβώς εμείς, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα παγκόσμια ερευνητικά δεδομένα, συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο, μέσω της εταιρείας μας, στην επιμόρφωση των γονέων. Και γι' αυτό δημιουργήσαμε, στα πλαίσια του σαχαρόδους διαβήτη, του νεανικού διαβήτη, δημιουργήσαμε μια σειρά έντυπου υλικού για να προάγουμε ακριβώς αυτή την εκπαίδευση, αφενός με τους γονείς και αφετέρου έχουμε καταρτήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στοχευμένα στον νεανικό διαβήτη. Τι πρέπει να γνωρίζει ο γονιός του παιδιού που νοσεί και τι το ίδιο το παιδί για τον νεανικό διαβήτη? Για να μπορέσει το παιδί και η οικογένεια να αποδειχθούν την χρονιότητα αυτού του νοσήματος, θα πρέπει να καταλάβουν τι είναι αυτό το νόσημα. Δηλαδή, τι είναι ο σαχαρόδος διαβήτης, τι έχει αλλάξει στον οργανισμό του παιδιού, πώς προκλήθηκε, τι συμπτώματα δημιουργεί και τι αναγκαιότητα υπάρχει καθημερινά να τηρείται ένα πρόγραμμα, είτε με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, είτε με την χορήγηση σε συνδυασμό με τη διατροφή, με τη σωματική άσκηση, έτσι ώστε να έχει ένα καλά ρυθμιζόμενο σάχαρο αίματος. Με όλα αυτά τα γνωρίζει ο γονέας, θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του να δεχθεί το πρόβλημα και να συμμετέχει στην αυτοφροντίδα. Αυτός είναι ο στόχος. Το παιδί από μόνο του, βέβαια σε συνάρτηση με την ηλικία του, ένα παιδί 3 χρονών προφανώς και δεν μπορεί μόνο του, αλλά ένα παιδί 10 χρονών μπορεί κάλλιστα να αυτοφροντίσει, να κάνει δηλαδή, τι λέμε αυτοφροντίδα, μόνο του την ινσουλίνη, μόνο του τη διατροφή του, μόνο του την ασυμωτική άσκηση, όλα αυτά να τα αποδεχτεί και θα ζει μια φυσιολογική ζωή όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Είναι εύκολο για κάποιον που δεν έχει την απαραίτητη εκπαίδευση να αντιμετωπίσει κάποια κρίση, αρκεί η ανάγνωση του εγχειριδίου? Το έντυπο από μόνο του δεν αρκεί.
Είναι σίγουρο ότι όλη η διεπιστημονική ομάδα, και όταν λέμε διεπιστημονική ομάδα, εννοούμε τον παιδίατρο, ενδοκρινολόγο, εννοούμε τον εξειδικευμένο νοσηλευτή στο διαβήτη, εννοούμε τον ειδικό εξειδικευμένο διαιτολόγο, διατροφολόγο στον σαχαρόδη διαβήτη, τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό. Είμαστε δηλαδή μια ομάδα που προσπαθεί ο καθένας μέσα από το δικό του εξειδικευμένο αντικείμενο να βοηθήσει το παιδί και την οικογένεια. Άρα λοιπόν όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Να έχουμε ένα καλό γλυκημικό έλεγχο το 24ωρο και το παιδί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της ηλικίας του. Οι περιορισμοί κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα παιδιά με χρόνια νοσήματα και πόσο μάλλον και στο σαχαρόδη διαβήτη. Εμείς μέσα από αυτό το έντυπο υλικό που δημιουργήσαμε, δεν ήταν ο σκοπός μας να καλύψουμε τα ιατρικά, ας πούμε, θέματα, τι είναι η διαβήτη, παθοφυσιολογία, διαβήτη και όλα αυτά. Εμείς θέλαμε μέσα από αυτό το έντυπο υλικό οι γονείς με πολύ απλό τρόπο να κατανοήσουν τι σημαίνει μέτρηση σαχάρου και όχι μόνο να κατανοήσουν και πώς να το κάνουν. Δηλαδή να μάθουν τη δεξιότητα. Και είμαι σίγουρη ότι σε όλα τα κέντρα, σε όλοι οι γιατροί ενημερώνουν αναλυτικά τους γονείς και τα παιδιά. Αλλά είμαστε πάλι σίγουροι και ξέρουμε από τη βιβλιογραφία ότι με τον προφορικό λόγο όλοι συμφωνούμε στη δεδομένη στιγμή. Όταν όμως ο γονέας θα βρεθεί στο σπίτι του ή στο κρεβάτι του παιδιού του, έχει ξεχάσει τι έχει ακούσει. Γι' αυτό και εμείς φτιάξαμε αυτά τα έντυπα, έτσι ώστε όταν θα έχει ήρεμο χρόνο, όταν θα είναι στο σπίτι του, να ψάξει, να τα διαβάσει αναλυτικά και αυτά πραγματικά θα του βοηθήσουν πάρα πολύ. Το Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών που διευθύνω εδώ στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μια ομάδα εξειδικευμένων νοσηλευτών στο διαβήτη, πραγματικά οργανώνουμε, δημιουργούμε και υλικό και ημερίδες και πολλά, θα έλεγα, έτσι, επιστημονικά δρόμενα που όλα στοχεύουν στο παιδί με διαβήτη και την οικογένειά του. Θέλουμε πραγματικά να αναπτύξουμε αυτόν τον εξειδικευμένο νοσηλευτή στο διαβήτη που δεν υπάρχει σε ευρεία κλίμακα στη χώρα μας, σε αντίθεση με το εξωτερικό. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος και αφετέρου είναι ο στόχος μας, είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση των γονέων. Ειλικρινά πιστέψτε με, εγώ θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα κέντρο εκπαίδευσης παιδιών και γονέων, το οποίο όμως όχι μόνο για την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, από εξειδικευμένους νοσηλευτές και υποστηριζόμενο από όλη την διεπιστημονική ομάδα. Αλήθεια, πιστέψτε με, αυτό είναι το όραμά μου. Αφού λοιπόν είδαμε τη σημασία που έχει το εξειδικευμένο προσωπικό και μάλιστα ο εξειδικευμένος νοσηλευτής σε ένα σχολικό περιβάλλον, πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την κυρία Εύα Κωνσταντάκη, προϊσταμένη εκπαίδευση νοσοκομείου αλλά και εξειδικευμένη νοσηλεύτρια του Διαβήτη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ο ρόλος σας φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά και η εκπαίδευση, γιατί και ο κύριος Μπατζόκας αυτό ανέφερε προηγουμένως, ότι η εκπαίδευση παίζει ίσως τον πιο βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση ενός ατόμου που έχει την κατάσταση του διαβήτη, είτε αυτό είναι ένα νεαρό άτομο, είτε είναι ένας ενήλικας. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, η ύπαρξη ειδικά του εξειδικευμένου νοσηλευτή σε ένα περιβάλλον όπως είναι ένα σχολείο, ένας δημόσιος χώρος για τον διαβήτη, ποια είναι? Νομίζω ότι ο ρόλος του νοσηλευτή είναι καταλυτικός στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της και νομίζω ότι είναι αυτός που συνθέτει την αυτοδιαχείριση και βοηθάει πολύ σε αυτό το κομμάτι στο παιδί και στους γονείς για να μπορέσουν να έχουν μια καλή εξέλιξη στο νόσημά τους. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο βρίσκεται στο σχολείο δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την σωματική κατάσταση του, έχει να αντιμετωπίσει και την ψυχολογική κατάσταση. Και σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε βεβαίως το ρόλο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός σε συνδυασμό με τον γιατρό, τον γονιό, αλλά και τον εξειδικευμένο νοσηλευτή. Και το ερώτημα είναι, οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές είναι υπαρκτοί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν στο παιδί μία ανακούφιση στο ζήτημά του? Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός των εξειδικευμένων νοσηλευτών στην Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλος. Παρ' όλα αυτά, παλεύουμε τουλάχιστον από το κομμάτι του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Νοσηλευτικής να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευτών εξειδικευμένων στο νόσημα. Και είναι καταλυτικός για άλλη μια φορά ο ρόλος του και στο σχολείο, στο κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς το παιδί δεν πρέπει για κανένα λόγο να νιώσει περιθωριοποίηση. Οπότε αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι ο εξειδικευμένος νοσηλευτής πρέπει να είναι στο σχολείο, πρέπει να βοηθάει το παιδί, τους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτά πάνε μαζί, παράλληλα κινούνται λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργούν όλοι μαζί άρτια σαν μια αλυσίδα. Αν σπάσει ένας κρίκος από την αλυσίδα αυτή, τι μπορεί να συμβεί?
μπορεί να επιφέρει προβλήματα. Ο νοσηλευτής, εκτός ότι έχει εξειδικευμένη γνώση, θα πρέπει να είναι πάντα σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς, καθώς αν υπάρχει μία επίγουσα κατάσταση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σχολείο, οφείλει να είναι εκπαιδευμένος και αντίστοιχα ο φροντιστής ή ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στο σχολείο εκείνη τη στιγμή. Μέχρι πρότινος, πριν έρθουν οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές στα σχολεία, τι συνέβαινε, ποιος αναλάμβανε τον ρόλο αυτόν της προσοχής σε ένα παιδί με διαβήτη? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι ήταν περισσότερο εξατομικευμένο στο κάθε σχολείο. Mm-hmm. Είτε θα ήταν ο αντίστοιχος δάσκαλος ή καθηγητής της τάξης, ή αντίστοιχα ίσως ο γυμναστής ή κάποιος υπεύθυνος που έχριζε το κάθε σχολείο. Οι γονείς? Οι γονείς, η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι του χρόνου νοσήματος και ειδικά στο σαχαρό διαβητή που έχουν πολύ ενεργό ρόλο. Και ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα χρόνο νόσημα που είναι δύσκολο στην καθημερινότητα, πολλές φορές χρειαζόταν να είναι και για πολλές ώρες στο σχολείο. Και νομίζω ότι εδώ είναι το κέριο σημείο που έρχεται ο εξειδικευμένος νοσηλευτής και αντίστοιχα στο σχολείο, γιατί νομίζω ότι μπορούν επιτέλους οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια μεγαλύτερη, μια κανονικότητα στην καθημερινότητά τους. Για να λειτουργήσει σωστά όμως κανείς στο σχολείο, πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Και όχι μόνο αυτός ο οποίος θα φροντίσει το άτομο με διαβήτη, αλλά και το ίδιο το διαβητικό άτομο. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς συμβάλλεται καθοριστικά στην έκδοση ενός οδηγού για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Βλέπουμε και εδώ το εξώφυλλο αυτού του οδηγού, το οποίο να πούμε ότι είναι και διαθέσιμο δωρεάν για τον κάθε έναν που θέλει να εκπαιδευτεί. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την έκδοση που κάνατε. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό τόσο για το παιδί με το χρόνο νόσημα, όσο και για την οικογένεια, καθώς μπορεί να τους προσφέρει την γνώση που χρειάζονται για την καθημερινή διαχείριση του νοσήματος. Δεν απευθύνεται συγκεκριμένα προς το σχολείο, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να βοηθήσει και τον σχολικό νοσηλευτή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον σχολικό νοσηλευτή, θα λάβει μια εξειδικευμένη εκπαίδευση. Θα δούμε και παρακάτω, γιατί έχουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Όμως, όταν αφορά ειδικά τον γονιό, τον εκπαιδευτικό ή το ίδιο το παιδί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς αυτό το παιδί θα λάβει την ενημέρωση και την γνώση εκείνη που πρέπει, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάστασή του. Δηλαδή, να μην είναι κάποια γνώση ημιμάθειας, αλλά να είναι η σωστή γνώση που μπορεί να λάβει. Άρα λοιπόν ο σκοπός του οδηγού αυτό είναι να μας δώσει τι ακριβώς? Να μας δώσει την εξειδικευμένη γνώση, και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πρωτοποριακός οδηγός, γιατί μας δίνει αυτή τη γνώση που χρειαζόμαστε μέσα από εικόνα. Είναι μια νέα μορφή πληροφόρησης, καλείται infographic, δηλαδή μας δίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό που θέλουμε να μάθουμε. Την πληροφορία. Ακριβώς, την πληροφορία μέσα από εικόνα. Που οπτικοποιημένη. Ακριβώς. Και επειδή νομίζω ότι η εποχή μας επιτάσσει το γρήγορο και επιτάσσει όμως ταυτόχρονα και το σωστά τεκμηριωμένο, νομίζω ότι αυτός ο οδηγός καλείται να έρθει να καλύψει αυτό το έλλειμμα που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στη χώρα μας. Τώρα πάμε λίγο στα πρακτικά ζητήματα. Πώς και με ποιο τρόπο και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται μια μέτρηση της γλυκόζης του σαχάρου, του διαβήτη? Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι η μέτρηση του σαχάρου αίματος αποτελεί τον οδηγό μας. Δηλαδή, όσο περισσότερες μετρήσεις μπορώ να έχω στα σωστά διαστήματα μέσα στην ημέρα, τόσο πιο στοχευμένη ρύθμιση έχω και στο νόσημά μου. Άρα λοιπόν θέλω να έχω τουλάχιστον 4 βασικές μετρήσεις μέσα στην ημέρα. Αυτές είναι πριν το πρωινό μου, πριν το μεσημεριανό μου, πριν το βραδινό μου και μία σίγουρα το βράδυ πριν κοιμηθώ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι οι 4 βασικές. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα εγώ ότι για να έχουμε ακόμη καλύτερη ρύθμιση θα είναι να έχουμε τουλάχιστον 7 με 8, για το λόγο ότι θέλουμε να μετράμε προγευματικά και μεταγευματικά στα 3 βασικά γεύματα μέσα στην ημέρα. Σίγουρα πριν από την άσκηση, γιατί θέλουμε το παιδί να συμμετέχει σε αθλητική δραστηριότητα, και ξανά άλλη μία πριν κοιμηθούμε το βράδυ. Επειδή βλέπουμε εδώ ένα απόσπασμα από τον οδηγό, η τεχνική της μέτρησης του σαχάρου είναι μια διαδικασία η οποία κάποιοι μπορεί να την φοβούνται, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι τέλος πάντων είναι αποκρουστική, ακόμη και η σταγόνα του αίματος που πρέπει να λάβουμε το δείγμα. Πείτε μου καταρχάς πώς γίνεται με τα σύγχρονα μέσα, γιατί νομίζω ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ και αυτός ο φόβος του διαβητικού ατόμου. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι η τεχνική μέτρηση είναι κάτι το οποίο νομίζουμε ότι το κατέχουμε καλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν
κάποια μικρά tips τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε για να μπορέσουμε προϋποθέσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά αυτή την τεχνική. Mm-hmm. Αρχικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλύνουμε τα χέρια μας. Και για ποιο λόγο θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί τυχόνι πολλήματα τροφής στα ακροδάχτυλα μπορεί να επιφέρουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που ισχύει εκείνη τη στιγμή στην πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να δώσουμε άλλη τιμή, δηλαδή, ακριβώς. Επειδή έχουμε πιάσει ένα κρουασάν, ένα τόστ ή οτιδήποτε, αυτό να επηρεάσει την τιμή, δηλαδή, του μηχανήματος. Ναι, ακόμη δηλαδή και αν ένα παιδί μπορεί να κρατάει ένα φρούτο από τη διαδρομή του από το σπίτι στο σχολείο, μπορεί να, όταν θα πάει στο σχολείο, να μετρήσει το σαχαρό του και να δει μια ψευδώς υψηλή τιμή. Και όταν εννοούμε υψηλή τιμή, εννοούμε αρκετά υψηλή, με αποτέλεσμα, επειδή όπως είπαμε, η μέτρηση του σαχάρου αίματος είναι οδηγός για το τι πρόκειται να κάνει στη συνέχεια, αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε λαθασμένη χορήγηση ινσουλίνης που μπορεί να επιφέρει και ίσως μια υπογλυκαιμία που δεν το θέλουμε σίγουρα στη καθημερινότητά του. Άρα, πλένουμε τα χέρια μας καλά προτού κάνουμε οποιαδήποτε μέτρηση. Το επόμενο λοιπόν βήμα είναι ποιο? Το επόμενο βήμα είναι να διαλέξουμε το σωστό δάχτυλο. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα δάχτυλα. Mm-hmm. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε το δίκτυ και τον αντίχειρα για το λόγο ότι υπάρχουν πολλές νευρικές απολύξεις στα συγκεκριμένα δάχτυλα. Επίσης, σχετίζονται με την αισθητικότητα που έχουμε. Δηλαδή, αν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση, πιάνουμε με αυτά τα δύο μας δάχτυλα. Οπότε θέλουμε όσο δυνατόν λιγότερες μετρήσεις στα συγκεκριμένα μας δύο δάχτυλα. Άρα επιλέγουμε από τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και στο τέλος λοιπόν, η μέτρηση γίνεται με ποιο τρόπο? Η μέτρηση θα γίνει με τους καινούριους μετρητές σαχάρου, που η αλήθεια είναι ότι θέλουν πολύ μικρή ποσότητα αίματος. Mm-hmm. Θα τοποθετήσουμε πολύ σωστά και θα φροντίσουμε το σκαρυφιστήρας μας να είναι στη μικρότερη δυνατή τιμή για να μην έχουμε και καθόλου πόνο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή μέτρηση σαχάρου αίματος. Τώρα, η ινσουλίνη την οποία πρέπει να λάβει κανείς μετά από μια μέτρηση θα πρέπει να γίνει βάσει των τιμών που μας έχει δώσει η συσκευή μέτρησης. Πώς και πότε πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η μέτρηση του σαχάρου, αλλά και τα βήματα για τη χορήγηση της ινσουλίνης, καθώς είδαμε προηγουμένως ότι παίρνουμε λοιπόν, πλένουμε τα χέρια μας, παίρνουμε μια σταγόνα αίμα, λαμβάνουμε μια τιμή. Άρα, τα σωστά βήματα για τη χορήγηση της ινσουλίνης ποια είναι? Η τεχνική χορήγηση ινσουλίνης έρχεται μετά από τη σωστή μέτρηση του σαχάρου αίματος. Αφού λοιπόν έχω σωστά μία τιμή στο μετρητή μου, ανάλογα λοιπόν και με το φαγητό το οποίο πρόκειται να καταναλώσω και αφού έχω μετρήσει τους υδατάνθρακες τους οποίους πρόκειται να καταναλώσω από το συγκεκριμένο γεύμα, θα προχωρήσω στα βήματα της τεχνικής. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστά την τεχνική μας και ειδικά με την πένα μας. Θα πρέπει κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μία καινούργια πένα να έχουμε όλες τις σωστές προδιαγραφές, δηλαδή να έχουμε ένα καινούργιο βελονάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε διαφορετικά βελονάκια κάθε φορά πρόκειται να κάνουμε μία μέτρηση, τεχνική χορήγηση στην ινσουλίνη. Θα πρέπει όταν ανοίξουμε την πένα μας να τοποθετήσουμε το καινούργιο βελονάκι και κάθε φορά για να είμαστε σίγουροι ότι η ινσουλίνη θα εισχωρήσει υποδόρια στον οργανισμό μας, να πετάξουμε εντός εισαγωγικών κάποιες μονάδες ινσουλίνης πολύ μικρές, 1 έως 2, στον αέρα για να είμαστε σίγουροι ότι η πένα μας λειτουργεί κανονικά. Άρα να βγάλουμε τον αέρα όπως κάνουμε ας πούμε, σε μια σύριγγα. Η αλήθεια... Βγάζουμε λίγο τον αέρα που υπάρχει ενδεχομένως μέσα σε αυτήν προκειμένου να φτάσουμε στο υλικό εκείνο που πρέπει να εισαχθεί στον οργανισμό. Πολύ σωστά. Γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει αέρας. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο σωστές οι καινούργιες τέλος πάντων συσκευασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρούμε αέρα μέσα στο φυαλίδιο. Αλλά παρόλα αυτά, για τον παράγοντα της ασφάλειας του ασθενούς, γι' αυτό το λόγο προτείνουμε και τη συγκεκριμένη διαδικασία. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν η χορήγηση ινσουλίνης. Είπατε προηγουμένως όμως ότι θα πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ή να υπολογίσουμε τις μονάδες υδατάνθρακων που περιέχει το φαγητό μας. Πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί το οποίο είναι 7-8 χρονών και έχει την ανάγκη να φάει το γλυκό, να ενδώσει ενδεχομένως έναν πειρασμό που είναι μπροστά του? Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική ερώτηση που μου κάνετε μέχρι τώρα, γιατί αυτό το οποίο ξέρουμε ή αυτό τουλάχιστον το οποίο νομίζουν ότι ξέρουν οι άνθρωποι που γενικά πάσχουν από σαχαρώδη διαβήτη, είναι ότι δεν θέλουμε να έχουν κάποια διαφορετική διατροφή. Αυτό που συστήνεται διεθνώς είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή και να είναι αυτό που πρέπει κανονικά όλοι να έχουμε στην καθημερινότητά μας. Όχι ακρότητες δηλαδή, να καθίσουμε να πάμε να φάμε ένα ολόκληρο κέικ ή να φάμε τρεις μερίδες φαγητό, ακόμη και αν είναι φαγητό, γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος ότι είναι μόνο το ζάχαρο το οποίο θα μας ανεβάσει ή θα μας ρίξει την ινσουλίνη.
Όχι, και είναι μύθος, γιατί με τα νεότερα δεδομένα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το σαχαρό μας, όπως είναι και το λίπος, για παράδειγμα, στις τροφές μας, που πολλές φορές βοηθάει στο να μην έχουμε καλή απορρόφηση στην ινσουλίνη. Άρα λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται να τρώνε εξειδικευμένα φαγητά, απλά θέλουμε ισορροπία από όλα. Τα συμπτώματα της υπεργλυκαιμίας ποια είναι και τι ακριβώς προκαλούν? Τα συμπτώματα της υπεργλυκαιμίας, όπως και της υπογλυκαιμίας, είναι εξατομικευμένα στο κάθε παιδί. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε είναι, όταν παρατηρήσουν κάποιο επεισόδιο υπεργλυκαιμίας, να αναγνωρίζει ο καθένας τα συμπτώματα με τα οποία ο οργανισμός του εκδηλώνει τη συγκεκριμένη επιπλοκή, θα την έλεγα. Μέσα στον οδηγό τον οποίο έχετε φτιάξει για την αντιμετώπιση του διαβήτη, γίνεται μια πολύ καλή εξήγηση όλων αυτών των συμπτωμάτων και τα βλέπουμε κιόλας. Πολυουρία, πολυδιψία, αίσθημα πείνας, αδυναμία συγκέντρωσης. Αυτά είναι 4 βασικά συμπτώματα, τα οποία πολύ όμορφα αποτυπώνονται και στις εικόνες αυτές, άρα γίνονται πιο κατανοητά, πιο εύληπτα από ένα παιδί ή από κάποιον ο οποίος ίσως δεν μπορεί να καταχωρήσει τις πληροφορίες αυτές στο μυαλό του εύκολα. Έχουμε λοιπόν την επηρεασμένη όραση, επίσης, κόπωση ή υπνηλία, ναυτία, κοιλιακό άλογος. Είναι εύκολο αυτά τα συμπτώματα να γίνουν αναγνωρίσιμα από ένα παιδί? Η αλήθεια είναι ότι το παιδί, όπως θα ξαναπώ, είναι ο καλύτερος ασθενής. Και νομίζω ότι είναι. Υπό ποια έννοια? Υπό ποια έννοια? Ότι είναι ειλικρινής. Σε σχέση με τον ενήλικα, αυτό το οποίο έχει να σου εκφράσει, θα σου το εκφράσει με κάποιο τρόπο. Ανάλογα βέβαια την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε και το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το κάθε παιδί, το εκφράζει και με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό να μας εκφράσει μια πιθανή υπεργλυκαιμία ένα νεογνώ, πολύ διαφορετικά να μας το εκφράσει ένα παιδί νηπιακής ηλικίας, ένα παιδί σχολικής ηλικίας και διαφορετικά ένας έφηβος. Πόσο υποψιασμένος λοιπόν πρέπει να είναι ένας γονιός ο οποίος έχει ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, το οποίο αδυνατεί να του μεταφέρει το τι βιώνει, το τι νιώθει? Γιατί εκεί ο γονιός πρέπει να υποψιαστεί ότι κάτι δεν είναι σωστό, κάτι συμβαίνει. Μπορεί να ακούγεται δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι εύκολο, γιατί ακόμη και μια αλλαγή στη συμπεριφορά του μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει. Και όπως σας είπα και πριν, αυτό το οποίο μας οδηγεί είναι η μέτρηση σαχάρου αίματος. Άρα σε μια οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, του νεογνού, του βρέφους, μπορούμε απλά να κάνουμε μια μέτρηση σαχάρου αίματος για να επιβεβαιώσουμε αν έχουμε κάποιο πιθανό επεισόδιο υπεργλυκαιμίας ή υπογλυκαιμίας. Ένα παιδί όμως θα τρέξει, θα παίξει, θα κάνει δραστηριότητες. Τι πρέπει να γνωρίζει λοιπόν πριν ή μετά την άσκησή του? Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ένα παιδί να είναι απόλυτα φυσιολογικό, σαν όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα παιδί με σαχαρό διαβήτη. Μην... Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι με μελέτες φαίνεται ότι έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τα αντίστοιχα υγιή παιδιά της ηλικίας τους. Θέλουμε οπωσδήποτε να συμμετέχει σε αθλητική δραστηριότητα. Απλά αυτό που εφιστούμε σαν στην προσοχή τους είναι ότι θέλουμε σίγουρα μία μέτρηση σαχάρου αίματος πριν την άσκηση. Ένα παιδί λοιπόν πριν την άσκηση. Που έχει την κατάσταση του διαβήτη, τι θα πρέπει λοιπόν να καταναλώσει? Έχουμε ένα σαφή οδηγό? Έχουμε ένα σαφή οδηγό, μάλιστα περιγράφεται και στο συγκεκριμένο οδηγό τον οποίο βλέπουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μία μέτρηση σαχάρου αίματος περίπου μία ώρα πριν το παιδί προχωρήσει στο να συμμετέχει σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Και θέλουμε σίγουρα να του δώσουμε εκεί ένα μικρογεύμα, περίπου 10 με 20 γραμμάρια γρήγορων απορροφήσιμων υδατανθράκων, για να μπορέσει μετά να προσέλθει στην αθλητική δραστηριότητα. Αυτό όμως που ήθελα επίσης να τονίσω είναι ότι αν ένα παιδί έχει αυξημένες τιμές σαχάρου αίματος, και όταν εννοούμε αυξημένες, εννοούμε τιμές πάνω του 250 mg NaDL, τότε δεν θέλουμε να μπει στη διαδικασία της άσκησης. Θέλουμε πρώτα να γίνουν. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες, επειδή ακριβώς ο διαβήτης είναι με ένα νόσημα των αγγείων. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την απότομη διαστολή και συστολή των αγγείων μας. Οπότε θέλουμε πρώτα να επιφέρουμε την ισορροπία στον οργανισμό μας, δίνοντας διορθωτική δόση ινσουλίνης, να έρθουν ξανά τα επίπεδα σαχάρου αίματος στα φυσιολογικά και στη συνέχεια να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στην αθλητική μας δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής, μάλλον μέχρι πριν από μερικά χρόνια, είχαμε την υποχρέωση να μετράμε την ινσουλίνη και εμείς να καθορίζουμε με ένα χειροκίνητο τρόπο την ποσότητα εκείνης της ινσουλίνης που πρέπει να λάβουμε μέσα από μία πένα. Σήμερα υπάρχει άλλος τρόπος ο οποίος είναι πιο αυτοματοποιημένος για να μπορέσουμε να δώσουμε την κατάλληλη ποσότητα ινσουλίνης? Σήμερα υπάρχει και η αντλία ινσουλίνης, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά χρόνια, τουλάχιστον στη διεθνή αγορά, αλλά πλέον τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια είναι πολύ γνωστή και στη χώρα μας.
είναι μια νεότερη θεραπευτική προσέγγιση, την οποία όμως θέλουμε να ταιριάζει στο κάθε παιδί. Τη συστήνουμε όταν ταιριάζει στο κάθε παιδί. Δηλαδή δεν σταματάμε την πένα για να προσέλθουμε στην, να προχωρήσουμε στην αντλία ενσουλίνης. Θέλουμε καλή ρύθμιση και θέλουμε να επιλέξει το παιδί τη θεραπευτική προσέγγιση που του ταιριάζει. Είναι πάντως μια πιο εύκολη και πιο προσεγγίσιμη διαδικασία από ότι είναι μια πένα. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι η αντλία είναι εκείνη η οποία ανάλογα με την μέτρηση που θα δώσεις θα φροντίσει να γίνει ακριβώς και η παροχή της κατάλληλης ποσότητας ινσουλίνης. Ναι, είναι κάτι πολύ νεότερο. Είναι και πολύ κοντά στις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν διεθνώς για το νόσημα. Καθώς το αμέσως επόμενο, το οποίο σίγουρα έχετε ακούσει, είναι αυτό που λέγεται τεχνητό πάγκρεας, που έχει τη βάση του στην αντλία ινσουλίνης. Άρα, ναι, είναι μια νεότερη θεραπευτική προσέγγιση, την οποία όταν έχουμε μια καλή ρύθμιση, θέλουμε να τη συστήνουμε και στα περισσότερα παιδιά. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από τις αυτοματοποιημένες τελείως μετρήσεις και, να το πω έτσι, παροχή ινσουλίνης από ένα σύστημα κλειστού τύπου που θα αντικαθιστά ενδεχομένως το πάγκρεας, το τεχνητό πάγκρεας το λεγόμενο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά και τα διεθνή δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εφαρμογές κιόλας του τεχνητού παγκρέατος, αν δεν κάνω λάθος, σε χώρες της Αμερικής. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την αυτοματοποίηση θα έρθει και η λύση, δηλαδή αυτό που λέμε η θεραπεία στο σαχαρόδιαβητη τύπου 1, καθώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μιμηθούμε τη φυσιολογική λειτουργία του παγκρέατος. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια αυτοματοποιημένη, από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, να το πω, καθώς εκτός από την αντλία υπάρχουν και κάποια άλλα εξαρτήματα τα οποία μας βοηθάνε στο να έχουμε τη λύση του τεχνητού του παγκρέατος. Αν λοιπόν αυτό συμβεί, συμπεραίνουμε ότι τόσο η ζωή ενός ατόμου με διαβήτη ή ενός γονιού ή ενός εκπαιδευτικού σίγουρα απλοποιείται στο μέγιστο βαθμό. Σίγουρα απλοποιείται και νομίζω ότι είναι ένα νόσημα που γίνονται διεθνώς πολλές εξελίξεις. Δηλαδή, έχουμε συνεχώς νεότερα δεδομένα πάνω στο νόσημα και πιστεύω ότι σίγουρα την επόμενη 20ετία θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο νόσημα. Μέχρι πάντως να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε εκπαιδευμένοι. Σωστά. Και η εκπαίδευση μπορεί να προκύψει και από τον ειδικό εκπαιδευτικό οδηγό αντιμετώπισης του διαβήτη, που με την δική σας συμβολή έχει πλέον κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμος δωρεάν. Λοιπόν, καταρχάς, πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα ειδικό ρεπορτάζ που έχουμε φτιάξει. Καθώς πολλοί είναι εκείνοι οι γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα του διαβητικού παιδιού στο σχολείο και ζητούν την βοήθεια από εξειδικευμένους νοσηλευτές πάνω στο διαβήτη. Το 2014 η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη κατάφερε να εντάξει τον θεσμό του σχολικού νοσηλευτή σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πείτε μας ποιος ήταν ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος. Ο Σύλλογός μας από το 2010 προσπαθούσε να δώσει στο Υπουργείο να αντιληφθεί την αναγκαιότητα ύπαρξης σχολικών νοσηλευτών στις σχολικές μας μονάδες που υπάρχουν μαθητές με νεανικό διαβήτη. Τελικά καταφέραμε το 2014 να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προκειμένου να καλύψουμε την ανάγκη της διαχείρισης πολλών παιδιών πλέον που νοσούν από τον νεανικό διαβήτη και βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιοχές ή και σε απομονωμένες περιοχές, αλλά ακόμα και στα αστικά κέντρα που χρειάζονται βοήθεια. Πώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό? Ξεκίνησε αρχικά από το Υπουργείο βγάζοντας την ανακοίνωση για τη δήλωση συμμετοχής των σχολικών νοσηλευτών. Στην πορεία δηλώθηκαν οι σχολικοί νοσηλευτές που ενδιαφερόντουσαν. Τον πρώτο χρόνο υπήρχε πάρα πολύ μικρή προσφορά από τους σχολικούς νοσηλευτές, γιατί ήταν ένας θεσμός ξένος για τα ελληνικά δεδομένα. Με αποτέλεσμα, οι ανάγκες των παιδιών με διαβήτη δεν καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι χρόνο με το χρόνο και ήδη τώρα τα 4 χρόνια που δουλεύει το σύστημα, έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι αιτήσεις των παιδιών με διαβήτη. Είναι ένα υπαρκτό νούμερο που αναμένεται το 2025 να διπλασιαστεί. Διορίστηκαν οι σχολικοί νοσηλευτές, όμως το αποτέλεσμα δεν έχει επέλθει. Και αυτό το λέω διότι διαπιστώθηκε από την ανεπαρκή γνώση των σχολικών νοσηλευτών σε ό,τι αφορά το διαβήτη που μας αφορά εμάς, να μην μπορούν να διαχειριστούν καλά τα περιστατικά. Αυτό το πρόβλημα που σας λέω διαπιστώνεται καθημερινά από χιλιάδες οικογένειες που έρχονται και μας καλούν προκειμένου να κάνουμε εμείς την εξειδίκευση των σχολικών νοσηλευτών, καθώς επίσης και οι ίδιοι σχολικοί νοσηλευτές που μας καλούν και ζητάνε εξειδικευμένη γνώση. Έχουμε λοιπόν δρόμο στο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης. Και βέβαια ο Σύλλογος έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 χρόνια και παρέχει την εξειδικευμένη επιμόρφωση των σχολικών νοσηλευτών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του διαβήτη.
Χρειάζεται οπωσδήποτε αναπροσδιορισμό των προϋποθέσεων διορισμού των σχολικών νοσηλευτών. Χρειάζεται οπωσδήποτε το Υπουργείο να εντάξει την πιστοποιημένη εξειδικευμένη γνώση πάνω στο νόσημα του παιδιού που τον διορίζουν. Και από εκεί και πίτα χρειάζεται να δούμε και λίγο πιο νωρίς το κομμάτι κάλυψης όλων των αιτήσεων. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεκινάει το σχολικό έτος τα μέσα του Σεπτέμβρη και οι σχολικοί νοσηλευτές να διορίζονται τον Νοέμβρη. Είναι επαρκής η παρούσα εκπαίδευση των νοσηλευτών ή κρίνεται απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωσή τους? Η επιμόρφωση των νοσηλευτών πρέπει να είναι διαρκής. Και ο λόγος που πρέπει να γίνει αυτό είναι γιατί μπορεί φέτος ο σχολικός νοσηλευτής να έχει ένα παιδάκι που είναι στην νεοδιάγνωση και χρησιμοποιεί ένα απλό εντατικοποιημένο σχήμα. Την επόμενη χρονιά όμως ένα καινούριο περιστατικό μπορεί να χρησιμοποιεί ένα άλλο σχήμα ρύθμισης στο διαβήτη του, όπως είναι για παράδειγμα οι αντλίες ινσουλίνης. Ο νοσηλευτής λοιπόν χρειάζεται τακτική, διαρκή επιμόρφωση και εξειδικευμένη. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι αντιληφθήκαμε εμείς ούτως ή άλλως την ανάγκη των σχολικών νοσηλευτών. Συνάψαμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Νοσηλευτικής, που τρέχει διαδμητικά προγράμματα μετεκπαίδευση στο διαβήτη και κάναμε για 2 συνεχόμενες χρονιές ένα εξειδικευμένο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολικών νοσηλευτών, των διορισμένων σχολικών νοσηλευτών, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του διαβήτη τους. Ένα πρόγραμμα που έτρεξε πανελλαδικά, κάλυψε ήδη 450 σχολικούς νοσηλευτές, 56 ώρες θεωρίας και πρακτικής σε 4 μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και Κρήτη, και στόχο είχε αυτούς τους νοσηλευτές, τους 450 που συνδράμαν στο πρόγραμμα, να τους κάνει πιο δυνατούς, πιο εξειδικευμένους για να παρέχουν τη φροντίδα στα παιδιά με διαβήτη που χρειάζεται. Η εκπαίδευση προσφέρεται από το Σύλλογο της Πανελλήνιας Ένωσης για τον Νεανικό Διαβήτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Νοσηλευτικής. Παράλληλα, έχουμε και μια ομάδα περίπου 52 εξειδικευμένων στο χώρο του διαβήτη επιστημόνων υγείας, παιδοδιαβητολόγοι, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, οι οποίοι συνδράμαν στο πρόγραμμα αυτό εθελοντικά, δώσαν τον χρόνο τους και την γνώση τους πάνω στο κομμάτι της διαχείρισης του διαβήτη. Τρέξαμε στις 4 πόλεις, δώσαμε 56 ώρες το περιθώριο της εκπαίδευσης στους σχολικούς νοσηλευτές και μέσα από όλο αυτό είδαμε πολύ μεγάλη ποιοτική εξέλιξη στο κομμάτι της γνώσης τους. Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη μετρά 4.000 μέλη. Ποιες είναι οι δράσεις της? Ο Σύλλογος υφίσταται το 1983. Αυτά λοιπόν τα 36 χρόνια έχει προσφέρει ουσιαστικό έργο στην κοινωνία μας. Έχει βοηθήσει κατά πολύ περίπου τα 25.000 περιστατικά που νοσούν με νεανικό διαβήτη στην Ελλάδα. Και οι πιο σημαντικές δράσεις που τη χαρακτηρίζουν είναι ο σχολικός νοσηλευτής, που θεσπίστηκε το 2014, η θερινή κατασκήνωση για τα παιδιά με διαβήτη που υλοποιείται ήδη 29 καλοκαίρια. Είναι το πρόγραμμα Όλοι για έναν και ένας για όλους. Ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει αναλώσιμα υλικά σε άπορες οικογένειες. Βιωματικό πρόγραμμα διαχείρισης και εκπαίδευσης των γονέων και των παιδιών με νεανικό διαβήτη, πρόγραμμα παιγνιοθεραπείας για μικρά παιδιά ηλικίας 5 με 7, ημερήσιο camp για τα παιδιά με διαβήτη και το τελευταίο επίτευγμά μας ήταν η θεατρική παράσταση που κάναμε με την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι, προκειμένου να σπάσουμε το μύθο για τον παιδικό διαβήτη πανελλαδικά, καθώς και η ημερίδα, η επιστημονική ημερίδα με ξένους και Έλληνες διακεκριμένους επιστήμονες σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και την πρόοδο για το τεχνητό πάγκρεας. Η σημασία λοιπόν του εξειδικευμένου νοσηλευτή στον διαβήτη, στο σχολικό περιβάλλον ή και σε άλλους δημόσιους χώρους, φαίνεται ότι είναι επιτακτική. Στο σημείο αυτό λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Εύα Κωνσταντάκη, την προϊσταμένη εκπαίδευση του νοσοκομείου, αλλά και εξειδικευμένη νοσηλευτή διαβήτη. Χαίρομαι πολύ που ήσασταν κοντά μας, γιατί δώσαμε τουλάχιστον μία εικόνα και στους γονείς, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για να εκπαιδευτούν πάνω στον διαβήτη και να έχουν ένα σαφή οδηγό αντιμετώπισης του. Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να δείχνουμε τέτοια νέα εκπαιδευτικά εργαλεία. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Η άνεση που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής με σακχαρώδη διαβήτη στο να ζητήσει βοήθεια ή να απευθυνθεί στο δάσκαλό του ή τους συμμαθητές του είναι επιτακτική ανάγκη. Ωστόσο, η εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα των συμπτωμάτων αλλά και των μετρήσεων σακχάρου του συμμαθητή τους με σακχαρώδη διαβήτη είναι ακόμη πιο σημαντικό ζήτημα για την σωματική και την ψυχική υγεία του νοσούντος. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.